η ανερμάτιστη, γεμάτη ψέματα σε ό,τι αφορά το ΚΚΕ, επίθεση χρυσαυγήτικου τύπου, στο ταξικό συγκεντρικό κίνημα, δείχνει τον πανικό και το φόβο μπροστά στην αγανάκτηση και την οργή της πλειοψηφίας των εργαζομένων για το νομοσχέδιο έκτρωμα και τους αγώνες που δυναμώνουν. Η λησαλέα επίθεση στο ΚΚΕ είναι αναμενόμενη, γιατί βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, γιατί ενημερώνει και κινητοποιεί την εργατική τάξη. Δεν πρόκειται να απαντήσουμε στις γελοιότητες και συκοφαντίες τύπου Κασιδιάρη. Θα συνεχίσουμε και εμείς και οι εργαζόμενοι με μεγαλύτερο πείσμα. Το ποτήρι θα το πείτε μέχρι τέλους. Στις μεγαλειώδεις επεργειακές συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα, 10 Ιούνιου οι εργαζόμενοι μίλησαν και είπαν ότι το νομοσχέδιο αυτό είναι ο δοσοτήρας για τη ζωή τους και τη ζωή της οικογένειάς τους. Είναι για τα σκουπίδια. Η μεγάλη επιτυχία της απεργίας, η οργή που ξεχυλίζει, η απόφαση για κλιμάκωση των αγώνων τρόμαξε και τρομάζει επιχειρηματικούς ομίλους, κυβέρνηση και κόμματα του κεφαλαίου. Γι' αυτό μετά την απεργία, οι καλοπληρωμένοι κονδυλοφόροι, τα ενεργούμενα του κεφαλαίου, άρχισαν να απαξιώνουν και να εντείνουν την προσπάθεια ενάντια στους εργαζόμενους με χτύπημα των ταξικών συνδικάτων. Σας λέμε ότι οι εργαζόμενοι δεν θα κάνουν πίσω. Θα ξεπεράσουν κάθε εμπόδιο. Θα συνεχίσουν να αγωνίζονται ενάντια στο νομοσχέδιο έκτρωμα να υπερασπιστούν τη ζωή, τη δική τους και των παιδιών τους. Κύριοι, σε αυτές τις συνθήκες της αλματώδους προόδου της επιστήμης και της τεχνικής που απογειώνουν την παραγωγικότητα της εργασίας, που δημιουργείται αμύθιτος πλούτος από το μόρθο των εργαζομένων, το σύγχρονο και προοδευτικό είναι να ικανοποιηθούν αιτήματα όπως σταθερός ημερήσιος χρόνος δουλειάς με μείωση του εργάσιμου χρόνου 7ωρο, πενθήμερο, 35ωρο. Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις χωρίς καμιά εμπλοκή του κράτους. Συλλογικές συμβάσεις εργασίας με αυξήσεις τους μισθούς και κατοχύρωση δικαιωμάτων. Προστασία της υγείας ή της ασφάλειας των εργαζομένων με ευθύνη του κράτους και των επιχειρηματικών ομίλων. Κατοχύρωση της ελεύθερης και ανεμπόδιστης δράσης των συνδικάτων και των συγκεκριστικών οργανώσεων κόντρα συνολικά στην κρατική, εγωδοτική παρέμβαση και καταστολή. Εμπόδιο στην ικανοποίηση όλων αυτών είναι η καπιταλιστική ανάπτυξη, που μοναδικό της κριτήριο είναι το κέρδος. Αυτό υπηρέτησαν ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα όλοι οι μνημονιακοί νόμοι όλων των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά τα μέτρα υπηρέτησαν που πάρθηκαν για την πανδημία. Αυτό το σχέδιο υπηρετεί το σχέδιο Πισαρίδη, όπως και το Ταμείο Ανάκαμψης. Το νομοσχέδιο είναι το πρώτο προαπαιτούμενο για την εκταμείευση από το Ταμείο Ανάκαμψης, που συμφώνησαν όλες οι άλλες δυνάμεις για χρηματοδότηση των μονοπωλιακών και επιχειρηματικών ομίλων που θα την πληρώσουν οι εργατικές, λαϊκές οικογένειες. Αυτό το νομοσχέδιο είναι ο πρώτος λογαριασμός. Κάθε άρθρο του αποπνέει το ταξικό μίσος απέναντι στην οργάνωση των εργαζομένων, στους αγώνες, στα δικαιώματά τους. Κάθε άρθρο αποτελεί ικανοποίηση των αξιώσεων των εργοδοτών, όσες μέχρι τώρα δεν είχαν ικανοποιηθεί. Χτυπά την καρδιά, τον σταθερό ημερήσιο χρόνο, το 8ωρο, τη μεγαλύτερη κατάκτηση εργατικής τάξης. Αποτέλεσμα ταξικών, σκληρών συγκρούσεων που πολλές φορές κατέληξε σε λουτρό αίματος των εργατών από μπράβους των καπιταλιστών και από τους καταστατικούς μηχανισμούς του κράτους του, την αστυνομία και το στρατό. Είναι ένα νομοσχέδιο τερατούγημα. Γυρίζει στις συνθήκες δουλειάς και ζωής του 19ου αιώνα, ενώ ο πλούτος που δημιουργείται είναι αμύθιτος και η παραγωγικότητα της εργασίας έχει απογειωθεί. Είναι νομοσχέδιο εχθρικό, βάρβαρο, σε βάρος της ζωής όχι μόνο του εργαζόμενου, αλλά όλης της οικογένειάς του. Βάζει μπουρλότο στη ζωή εκατομμυρίων εργαζομένων. Το πόσο δουλεύουν, πόσο αμείβονται, πόσο ξεκουράζονται, θα καθορίζεται από την ατομική συμφωνία κάθε μεμονωμένου εργαζόμενου με την εργοδοσία. Η κυβέρνηση, προκειμένου να καλύψει όλα αυτά, έδωσε τα αρέστα της, προβάλλοντας την κύρωση των συμβάσεων της 190 και των άλλων για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στον χώρο εργασίας. Ό,τι δίθεν διασφαλίζει το δικαίωμα κάθε προσώπου σε έναν κόσμο εργασίας χωρίς βία και παρενόχληση. Και ο Υπουργός αναρωτήθηκε,
Μα τι θα κάνετε στα 54 αυτά άρθρα? Αλήθεια, κύριε Υπουργέ, δεν είναι βία ο εκβιασμός της τηλεργαζόμενης μητέρας να δουλεύει με σπαστό ωράριο πρωί-βράδυ με βάση τις ανάγκες των ομίλων? Δεν είναι βία οι απολύσεις εγγύων που είναι με συμβάσεις λίγων μηνών? Δεν είναι βία ο εξαναγκασμός γυναικών που είναι σε άδεια το κετού να παρακολουθεί διαδικτυακά σεμινάρια μόλις 20 μέρες μετά την τοκετό? Δεν είναι βία όταν μία εμποροϋπάλληλος δεν μπορεί να προγραμματίσει τη ζωή της? Όταν ψάχνει να βρει μια Κυριακή μια νέα κοπέλα να παντρευτεί με βάση το πρόγραμμα που της έχει δώσει το εμπορικό κέντρο για το μήνα? Δεν είναι άσκηση βίας η απολύσεις, η ανεργία εκατοντάδων χιλιάδων? Δεν είναι βία η μη καταβολή δεδουλευμένων δώρων αδειών? Δεν υπάρχει μεγαλύτερη υποκρισία από αυτά που ισχυρίζεστε? Όταν όλες οι κυβερνήσεις μέχρι τώρα έχουν νομοθετήσει διαχρονικά την εργασιακή ζούγκλα και με αυτό το νομοσχέδιο γενικεύεται το ξεχύλωμα του εργάσιμου χρόνου, το διευθυντικό δικαίωμα απογειώνεται. Με διατάξεις του νομοσχεδίου βάζεται το λύκο τον ίδιο τον εργοδότη να εξασφαλίζει, λέτε, υποκριτικά τις συνθήκες πρόληψης και καταπολέμηση της βίας. Η βία ασκείται από τον εκμεταλλευτή προς τον εκμεταλλευόμενο. Οι κυβερνήσεις στηρίζουν, ενισχύουν τους εκμεταλλευτές με νέα όπλα άσκησης βίας και έντασης εκμετάλλευσης. Οι εργατικές λαϊκές οικογένειες βρίσκονται μπροστά σε νέες, μεγάλες ανατροπές στους όρους αμοιβής και εργασίας που θα χειροτερέψουν τους όρους ζωής τους. Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι εισάγει τις βέλτιστες πρακτικές των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, αυτές είναι οι βέλτιστες πρακτικές. Ένταση της εκμετάλλευσης των εργαζομένων για αύξηση της ανταγωνιστικότητας της κερδοφορίας του κεφαλαίου. Το νομοσχέδιο ανατρέπει τον εργάσιμο χρόνο, τον σταθερό ημερήσιο χρόνο. Χτυπά τα συνδικάτα καταργής συνδικαλιστικής ελευθερίας. Νομοθετεί το διάλειμμα εκτός ωραρίου εργασίας, αυξάνοντας τον ημερήσιο χρόνο δουλειάς αμέσως σε μισή ώρα. Καταργεί το 8ωρο. Νομοθετεί το 10ωρο. Η διευθέτηση του εργάσιμου χρόνου που έγινε με τον νόμο του Πασόκ το 2011, τη διατήρησε ο ΣΥΡΙΖΑ και την επέκτηνε στους νοσοκομιακούς γιατρούς με 12ωρο και στους εργαζόμενους του ΟΣΕ με 9ωρο, έρχεται σήμερα να την συμπληρώσει η Νέα Δημοκρατία. Η νέα διάταξη ορίζει ότι η διευθέτηση θα καθορίζεται με ατομική συμφωνία εργαζόμενου εργοδότη. Ισχυροποιεί τον εργοδότη, αποδυναμώνει παραπέρα τον εργαζόμενο, τον αποκόπτει από τη συλλογική διεκδίκηση. Ο εργάσιμος χρόνος με βάση το νομοσχέδιο θα καθορίζεται από τις ανάγκες της επιχείρησης. Θα υπόκειται στο διευθυντικό δικαίωμα. Αν κάποιος μέχρι τώρα δούλευε ως υπερορία τις 2 ώρες για να αυξήσει το μισθό του, τώρα θα πληρώνεται με ρεπό ή με χρόνο σε άλλη περίοδο. Προχθές, κύριε Υπουργέ, δεν ξέρω αν είδατε, σας πετάξαν έξω του Υπουργείου 50 ρεπό. Αντί 50 ευρώ, 50 ρεπό. Που με αυτά βέβαια δεν ψωνίζεις. Στους εργαζόμενους λέτε ότι κατοχυρώνεται το 8ωρο και στους εργοδότες το 10ωρο. Την αλήθεια τη λέτε στους εργοδότες. Θεσμοθετείτε τη μερική απασχόληση με διακεκομένο ωράριο, πρωί-απόγευμα, καθώς και πρόσθετη εργασία και πρωί και απόγευμα. Η μητέρα στο σούπερ μάρκετ ή ο φοιτητής για τους οποίους δεν ενδιαφέρεστε να συνδυάσουν την επαγγελματική και οικογενειακή ζωή, τη φίτηση με τη δουλειά, θα είναι όλη την ημέρα στο δρόμο. Στο όνομα αυτής της διευκόλυνσης έγιναν όλες οι ανατροπές, γενικεύτηκαν οι ελαστικές μορφές της εργασίας. Αυτές επικαλείστε ακόμη σήμερα. Η υπερεργασία από 3 ώρες τη βδομάδα γίνονται 5 για το πενθήμερο και 6 για το εξάμερο, με αμοιβή μόλις 20% επιπλέον. Αυξάνονται τις νόμιμες υπερορίες σε 150 ώρες το χρόνο, με 3 ώρες την ημέρα, με πρόσθετη αμοιβή από 60% σε 40%. Έτσι, ο ημερήσιος χρόνος εργασίας γίνεται 12ωρο. Γενικεύεται την εργασία της Κυριακής, σπαραλιάζοντας τη ζωή των εργαζομένων που δουλεύουν 7ήμερο, αλλά και των αυταπασχολουμένων που δεν μπορούν να αντέξουν και πολύ γρήγορα θα αναγκαστούν να κλείσουν. Νομιμοποιείται την τηλεργασία, καθιερώνεται την τηλετιμότητα όλο το 24ωρο για τον εργαζόμενο. Καταλαβαίνετε τι συνθήκες
δημιουργούνται για τον εργαζόμενο σε τηλεργασία. Καταργείται κάθε αντικίνητο στις απολύσεις. Το δικαίωμα της διεκδίκησης της επαναπρόληψης και της καταβολής μισθών υπερημερίας. Μέχρι και δική σας βουλευτή σας λέει ότι αυτό είναι από τα ανήκουστα. Κι όμως εσείς το κάνετε. Με μια πρόσθετη μικρή αποζημίωση, ο εργοδότης θα απαλλάσσεται από τον εργαζόμενο και από κάθε άλλη συνέπεια. Για όσες περιπτώσεις προστατεύονται οι εργαζόμενοι από τις απολύσεις, αυτή όταν γίνεται, το βάρος της απόδειξης προβλέπεται ότι επιμερίζεται, αλλά πρώτα ο εργαζόμενος καλείται να αποδείξει ικανά περιστατικά για την άδικη απόλυση. Κάνετε ρυθμίσεις για τις πλατφόρμες, τους delivery. Με τις διατάξεις όμως, την εργασία τους την ορίζετε ως αυταπασχολούμενους και όχι ως εξαρτημένη σχέση εργασίας. Με αποτέλεσμα, ναι, κουνάτε το κεφάλι, αλλά έτσι είναι. Με αποτέλεσμα, οι εργαζόμενοι να στερούνται όλων αυτών που έχει κατακτήσει η εργατική τάξη και που ακόμα υπάρχουν. Διατηρείται τη δοκιμαστική περίοδο του ενός χρόνου από δύο μήνες που ήταν για την καταβολή αποζημίωσης σε περίπτωση απόλυσης. Και με περισσή υποκρισία ισχυρίζεστε ότι καταργείτε την διάκριση υπαλλήλων και εργατοτεχνητών στο νομοσχέδιο. Και μάλιστα ο Πρωθυπουργός μας έλεγε ότι ικανοποιεί ένα αίτημα χρόνων του ΚΚΕ. Μα όταν ο άλλος στον ένα χρόνο απολύεται και δεν δικαιούται αποζημίωση και με σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ οι προσλήψεις είναι ίδιες με τις απολύσεις, τότε προστεί αυτό. Το νομοσχέδιο χτυπάει τις συνεργασίες οργανώσεις, πάνω απ' όλα. Γιατί για να μπορέσουν να περάσουν όλα αυτά, προϋποθέτει ένα κίνημα στο γύψο. Παρεμβαίνει στη λειτουργία τους. Δίνει όπλα για μεγαλύτερη και αποτελεσματικότερη παρέμβαση εργοδοτική και κρατική. Θέτει νέα εμπόδια στο δικαίωμα της απεργίας. Οι ενώσεις προσώπων ισχυροποιούνται και αναγορεύονται σε συνδικαλιστικές οργανώσεις. Μία ένωση προσώπων που μπορεί να γίνει με 5 μέλη μπορεί να υπογράφει συλλογική σύμβαση, ενώ όταν θα κάνει συνέλευση ο χώρος δουλειάς πρέπει για να αποφασίσει για απεργία θα πρέπει να είναι το 50-1%. Δηλαδή σε μία επιχείρηση 20 ατόμων να είναι 11. Αλλά με 5 μπορεί να υπογράψει όσα θέλει ο εργοδότης. Αυτό κάνετε με το νομοσχέδιο. Ισχυροποιείτε τα όπλα της εργοδοσίας, της ενώσης προσώπων, όπως το κάνατε εξάλλου και το 2013, όπου μπήκαν μπροστά να μειώσουν οριζόντια τους μισθούς, αλλά και τα εργασιακά δικαιώματα. Δημιουργείται στο Υπουργείο Εργασίας το χαβιεδίστικο μηχανισμό, το Γενικό Μητρό Συνεκτελεστικών Οργανώσεων Εργαζομένων. Ένας μηχανισμός που θα είναι στην υπηρεσία των εργοδοτών, για να μπορούν να παρεμβαίνουν και να απαλλάσσονται ανά πάσα στιγμή από όποιον σηκώνει κεφάλι και διεκδικεί. Τον θωρακίζεται αυτόν τον μηχανισμό με την αναγκαστική διάταξη της εγγραφής του σωματείου στο Μητρό. Αλλιώς δεν θα έχει νομική προσωπικότητα. Δεν θα μπορεί να κηρύξει απεργία. Δεν θα έχουν δικαίωμα να παρεμβαίνουν στους χώρους δουλειάς. Δεν θα νομοποιούνται να υπογράψουν συλλογικές συμβάσεις. Δεν θα προστατεύονται οι συνεκαλιστές. Νομίζετε ότι έτσι θα σταματήσετε την ταξική πάλη. Έχουν υπάρξει κι άλλοι πριν από εσάς, κύριε Χατζηδάκη, που προσπάθησαν να καταργήσουν την ταξική πάλη υψώνοντας φραγμούς, αλλά δεν τα κατάφεραν. Νομοθετείτε την υποχρεωτική προσαρμογή των καταστατικών στη ρύθμιση που επιτρέπει την εξαποστάσεω συμμετοχή και ψήφο, χτυπώντας τη ζωντανή λειτουργία των συνδικάτων. Γιατί αυτό σας ενδιαφέρει. Να μην υπάρχει αυτή η γενική συνέλευση, η ζωντανή λειτουργία, όπου οι εργαζόμενοι καταθέτουν τις απόψεις τους, τις θέσεις τους. Γίνεται διάλογος, αντιπαράθεση, σύγκρουση και στο τέλος αποφασίζουν και προσπαθούν να υλοποιήσουν αυτή την απόφασή τους, να διεκδικήσουν αυτά που αποφασίζουν. Αυτό θέλετε, να αλλοιώσετε, να ελέγξετε τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και να αλλοιώσετε τους σχετισμούς δυνάμεων με την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Να μπορεί ο εργοδότης ανά πάσα στιγμή να λέει στον εργαζόμενο «Κοίταξε, ψήφισε τώρα, κάνε ένα like στο όχι στην απεργία». Ψήφισε αυτόν γιατί είναι συνεννοήσιμος.
για να είναι στο σωματείο. Ψήφισα αυτόν γιατί είναι καλό παιδί να εκπροσωπεί τους εργαζόμενους στην Ομοσπονδία ή στη ΓΕΣΕ. Αυτός είναι ο στόχος όλων αυτών των προσαρμογών που κάνετε στο νομοσχέδιο. Περιορίζετε τη δυνατότητα των σωματείων στην ενημέρωση των εργαζομένων. Τι λέτε, θα καθορίζετε το πού θα ενημερώνουν τα σωματεία τους εργαζόμενους με συμφωνία μεταξύ εργαζόμενων και εργοδότη για το χώρο που θα μοιράζεται η ανακοίνωση. Στους υπαίθριους χώρους, στους χώρους που θα τρώνε, σε αυτά. Κατά τα άλλα, οι χώροι δουλειάς είναι, πώς το λένε, η δημοκρατία σταματά στις πύλες των εργοστασίων. Περιορίζει λοιπόν αυτή τη δυνατότητα. Στο πλέγμα των ρυθμίσεων για την απεργία, που η μια συμπληρώνει και ενισχύει την άλλη, υψώνει νέα, αλλεπάλληλα εμπόδια. Θέτει νέες δυσκολίες για την απόφαση κήρυξης απεργίας. Προβλέπει, όπως είπαμε, τη συμμετοχή εξ αποστάσεως, καθώς και την ηλεκτρονική ψηφοφορία του 50-1 των οικονομικά ενεργών μελών. Δηλαδή, ένας που δεν παίρνει μέρος, όπως είπαμε στη συνέλευση, να ακούσει, να θέσει τις απόψεις της, μπορεί όμως, χωρίς να ξέρει τι έχει γίνει, να ψηφίσει ηλεκτρονικά για την απεργία. Με το επιχείρημα της προστασίας της εργασίας, προστατεύεται την απεργοσπασία και ποινικοποιείται την περιφρούρηση της απεργίας. Προβλέπετε ότι η απεργία θα κηρύσσεται παράνομη σε περίπτωση, λέτε, άσκησης ψυχολογικής βίας. Σαν τέτοια, τι μπορεί να χαρακτηριστεί? Δεν μπορεί να χαρακτηριστεί η παρουσία του σωματείου την ημέρα της απεργίας έξω από το χώρο δουλειάς, με μία ντουντούκα που θα καλεί τους εργαζόμενους να πάρουν μέρος στην απεργία για τα αιτήματα 1, 2, 3. Δεν μπορεί να χαρακτηριστεί η ανακοίνωση που θα καλεί τους εργαζόμενους, θα την μοιράζουν οι εκπρόσωποι των σωματείων. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση, η απεργία θα κηρύσσεται παράνομη και το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου θα έχει αστική ευθύνη. Θα προσφεύγει ο εργοδότης για να εξοντώσει το σωματείο οικονομικά. Αυτή είναι η πρόοδος. Αυτός είναι ο εξχρονισμός του νομοσχεδίου σας. Απαγορεύει προληπτικά την κήρυξη απεργίας από δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια όργανα σε περίπτωση που έχει βγει παράνομη η απεργία που έχει κηρύξει το πρωτοβάθμιο σωματείο. Θέλετε από παντού να θωρακίσετε την εργοδοσία. Προβλέπει την ελάχιστη εγγυημένη υπηρεσία στο 1/3 της υπηρεσίας σε κλάδους κοινής ωφέλειας κατά τη διάρκεια της απεργίας. Δηλαδή, να μην γίνεται καθόλου απεργία. Θέλετε απλά ένα περιβραχιόνιο να είναι συμβολική η απεργία των εργαζομένων. Αν κάποιο συνδικάτο είναι στη διαδικασία διεκδίκησης με απόφαση απεργίας, τότε ο εργοδότης μπορεί, όπως προβλέπεται στο νομοσχέδιο, να προσφεύγει στον ΟΜΕΔ για έναρξη διαλόγου. Και το νομοσχέδιο λέει ότι σε αυτή την περίπτωση διακόπτεται η απεργία. Άρα λοιπόν, από χίλιες μεριές, εδώ προστατεύετε την απεργοσπασία, χτυπάτε την απεργία. Καταργείται το άρθρο 15 του νόμου 1264 του 82 για την προστασία των συνδικαλιστών. Λέτε ότι έχουν προνόμια οι συνδικαλιστές. Τα προνόμια βέβαια τα έχουν οι δικοί σας. Αυτοί που έχουν καθίσει στο σβέρκο της εργατικής τάξης χρόνια τώρα και μέσα από τη λογική του κοινωνικού εταιρισμού, του συμβιβασμού και της υποταγής σε αυτή την πολιτική βάζουν πλάτη να περάσει. Τέτοια προνόμια δεν έχουν οι ταξικοί συνδικαλιστές που διώκονται καθημερινά, απολύονται. Και εσείς τώρα τι θέλετε, προκειμένου να περάσουν όλα αυτά, να δυσκολέψετε ακόμα περισσότερο όποιον μπαίνει μπροστά. Τελειώνω, κύριε Βαδί. Τελειώνω. Όποιον μπαίνει μπροστά. Μονιμοποιείται τον καθορισμό του κατώτατου μισθού από τον Υπουργό και ουσιαστικά καταργείται τις λογικές συμβάσεις εργασίας. Καταργείται τον ΣΕΠΕ. Δημιουργείται την ανεξάρτητη αρχή επιθεώρησης εργασίας. Πλήρως εξαρτημένη από το κεφάλαιο και τις ανάγκες του, που ουσιαστικά θα υλοποιεί όλο το ανταργατικό πλαίσιο που έχει νομοθετηθεί. Οι εργαζόμενοι που μέχρι τώρα προσέφευγαν στην επιθεώρηση εργασίας και έβρισκαν κάποιο δίκαιο, τώρα θα πηγαίνουν στα όργανα τριμερούς συνεργασίας. Η εργατική τάξη, κύριε, δεν θα συμβιβαστεί με τη σύγχρονη σκλαβιά. Θα αγωνιστεί, θα ματώσει, μα στο τέλος θα νικήσει. Αυτό φοβάστε και θέλετε να παρατείνετε τη ζωή αυτού του βάρβαρου, του σάπιου εκμεταλλευτικού συστήματος, θωρακίζοντας τη θεατορία του κεφαλαίου ποινικοποιώντας τους αγώνες.
Η εργατική τάξη θα ξεπεράσει κάθε δυσκολία, κάθε εμπόδιο με την οργάνωσή της, με τους αγώνες της και τις δικές της ανάγκες. Αυτός είναι μονόδρομος για τη μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων, των λαϊκών στρωμάτων, των παιδιών τους που συνθλίβονται τα δικαιώματά τους, οι ανάγκες τους και τα όνειρά τους. Σε αυτόν τον δρόμο το ΚΚΕ δίνει όλες τις δυνάμεις και καλεί τους εργαζόμενους ανεξάρτητα αν συμφωνούν μαζί του να συμπορευτούν στον αγώνα για τη ζωή που δικαιούνται. Ψηφίζουμε κατά στο νομοσχέδιο και ζητούμε έστω και τώρα να αποσυρθεί.